Απότομα, κόπηκε το νήμα τη ζωή για 12 Πορτογάλου που επέστρεφαν από την Ελβετία στην πατρίδα του για τι διακοπέ του Πάσχα. Το μικρό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν, συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό στην κεντρική Γαλλία. Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είναι ένας διεθνής αυτοκινητόδρομος πολύ επικίνδυνος. Όλοι γνωρίζουν το πρόβλημα εδώ και χρόνια και τώρα όλοι οι υπεύθυνοι που δεν το έχουν επιλύσει θα πρέπει να ντρέπονται, αναφέρει μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το μικρό λεωφορείο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με φορτηγό. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν όλοι οι επιβάτε. Επέζησε μόνο ο οδηγό του οχήματο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ένα επτάχρονο κορίτσι που ταξίδευε μαζί με του γονεί τη που εργάζονταν στην Ελβετία. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα νέα του δυστυχήματο προκάλεσαν σοκ. <Συσκά> ήταν <Συσκά> πολύ χαρούμενη στην ιδέα <Συσκά> τη επιστροφή <Συσκά> στην Πορτογαλία. Είχε βοστάρει χθε <Συσκά> στο Facebook <Συσκά> ότι η λαχταρά <Συσκά> να γυρίσει στην όμορφη Πορτογαλία. Όμω δυστυχώ θα γυρίσει νεκρή. Οι σωροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί σε νεκροτομείο στη μικρή πόλη Μονπενή. Μέλη της πορτογαλικής κοινότητας από τις γύρω περιοχές άφησαν λίγα λουλούδια στη μνήμη τους.